ακριβώς. Μέχρι στιγμής το ΚΚΕ αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του σε όλους τους νομούς και φαίνεται ότι αν δεν αλλάξει κάτι καταφέρει να εκλέξει και δεύτερο βουλευτή, πράγμα που και προεκλογικά είχαμε θέσει ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός, θα είναι δύναμη για το λαό και στην Κρήτη την επόμενη μέρα και πανελλαδικά. Γενικότερα είναι επίσης πάρα πολύ θετικό ότι το ΚΚΕ εδραιώνεται ως τρίτη δύναμη στην Αττική με αυξημένα ποσοστά σε μια περιοχή που έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, τους περισσότερους εργαζόμενους. Και αυτά είναι σημαντικά αποτελέσματα μαζί με την ενίσχυση του ΚΚΕ πανελλαδικά. Είναι ένα όπλο στα χέρια του λαού, όπως είχαμε πει εμείς την επόμενη μέρα, απέναντι στην αντεργατική λέλαπα που έρχεται, αντιλαϊκή λέλαπα που έρχεται, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει. Είναι προφανές ότι προκύπτει και υπάρχει, όπως λέγαμε προεκλογικά, το κοινό πρόγραμμα των κομμάτων για να σχηματίσουν κυβέρνηση, για παράδειγμα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε δυνητικά. Επομένως, πώς σχολιάσετε τη τεράστια αυτή διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ εσείς στο ΚΚΕ? Είναι προφανές ότι ο λαός εν μέσω εκβιαστικών διλημάτων που τέθηκαν κεντρικά φαίνεται ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμώνεται ως αποτέλεσμα το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού, έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησης και έχοντας υπόψη ο λαός ότι κάθε κυβέρνηση προκύπτει είναι η χειρότερη. Είναι προφανές ότι η επιλογή ως πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε με τι ποσοστό στο τέλος, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η αντιλαϊκή της πολιτική το προηγούμενο διάστημα που κατέβασε πάρα πολύ κόσμο στο δρόμο. Και ο λαός φάνηκε ότι είναι αντίθετος με τους χιλιάδες πληστηριασμούς που έρχονται, το κύμα της ακρίβειας και όλα αυτά. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει το ποσοστό της για να εφαρμόσει τα επόμενα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Γι' αυτό χρειάζεται ο λαός με το δυνατό ΚΚΕ, με το πιο δυνατό ΚΚΕ να αντιδράσει μαζικά. Και όπως είπαμε, η όποια προσφυγή στις κάλπες με δεύτερες εκλογές, που είναι μια πιθανή επιλογή του Πρωθυπουργού με βάση τα λεγόμενά του, στόχο έχει να ενισχύσει τον εκβιασμό του λαού, να ενισχύσει τα ποσοστά με αυτόν τον τρόπο της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορεί να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση που πραγματικά θα φέρει τη νέα λέλαπα για το λαό. Είναι προφανές ότι τη δεύτερη Κυριακή εμείς απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους ακόμα σκεφτόντουσαν και ήταν πάρα πολλοί να κάνουν την επιλογή και να στηρίξουν το ΚΚΕ και για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν έφτασαν ως την κάλπη, τώρα είναι η μεγάλη στιγμή να το κάνουν, γιατί αυτή θα είναι η μοναδική απάντηση υπέρ των δικών τους συμφερόντων και υπέρ των δικών τους διεκδικήσεων.